Έβαλαν μπροστά τον Ηρακλή στο σκορ. Η μαζική άμυνα του Ηρακλή ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο και οι σχεδόν όλες οι κερδισμένες μονομαχίες που είχαν στην άμυνα, γιατί η μπάλα μόνο ψηλά μπορούσε να μεταφερθεί σήμερα προς την περιοχή του Ηρακλή, δεν μας επέτρεψε να πετύχουμε ένα γκολ ακόμα και τέλος πάντων να είχαμε θετικό αποτέλεσμα, γιατί σίγουρα ζητάγαμε το θετικό αποτέλεσμα. Πιστεύετε ότι η ανάκαμψη του Λεβαδιακού στα τελευταία παιχνίδια θα συνεχιστεί μετά από αυτή την άσχημη παρένθεση με τον Ηρακλή? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν αγωνιστήκαν τα παιδιά. Ήταν και των δύο ομάδων φυσικά. Ήταν ήρωες που παίξαν σε τέτοιο τέρεν σήμερα. Είχαμε μια ήττα, είναι και αυτή βέβαια εντός έδρας και αυτό στοιχίζει. Δεν έχουμε όμως να χάσουμε τίποτα. Είμαστε ακόμα στην ένατη αγωνιστική. Άλλωστε, η βαθμολογική διαφορά που υπήρχε από τις άλλες ομάδες εξακολουθεί, γιατί τα αποτελέσματα τουλάχιστον ήταν ευνοϊκά παρά την ήττα μας. Μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου πλησιάζει με γοργά βήματα. Πού σκοπεύετε να ενισχύσετε το Λεβαδιακό και αν υπάρχουν κάποια όνοματα μπορούμε να μάθουμε? Είμαστε 10 μέρες νωρίτερα ακόμα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Πάντως σίγουρα η ομάδα θα ενισχυθεί με 2-3 ποδοσφαιριστές. Επιθετικούς? Έναν σε κάθε γραμμή. Και κεντρό και αμυντικό και επιθετικό. Αυτά από τη Λιβαδιά. Το μικρόφωνο πάλι σε ένα Χάρη. Ευχαριστούμε πολύ κυρίες και κύριοι τον Αχιλλέα Συρίγο και την Λιβαδιά και τους προπονητές των δύο ομάδων. Να περάσουμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έγινε στον Βύρονα, πώς ο Αθηναϊκός με τη Λάρισα μοιράστηκαν τους βαθμούς. Λασιάκος, Μιτσιμπόνας και Ντασίλβα είναι οι παίκτες που παίρνουν φόρτ. Το φάουλ που γίνεται, ο Μιτσιμπόνας τελικά εκτελεί. Φοβερή απόκρουση από τον Δάφκο, διώχνει σε κόρνερ. Εκτελειώνει στα Σίβα απευθείας. Ο Γεωργίου με υπερένταση διώχνει Τασιόπουλος και ο Μπόμου μέσα στη μεγάλη περιοχή γυρίζει. Κάνει το σούτ όμως σε καλά στη γωνία, τοποθετημένος ο Γεωργίου μπλοκάρει. 28 λεπτό στο παιχνίδι, ένα φάουλ σε πλεονεκτική θέση για την Λάρισα. Μιτσιμπόνας και Ντασίλβα είναι κοντά στην μπάλα. Τελικά ο Ντασίλβα το εκτελεί με το εσωτερικό. Φάλτσο η μπάλα κοντράρει πάνω στον Αναστασίου. Ο Τσιόντζιος το 1-2, πολύ όμορφο. Ο Τσιόντζιος έτοιμος να κάνει το δεξί σου, την μπάλα όμως είναι ψηλά out. Μπουτζουκας. Πάντα Μπουτζουκας. Μια σέντρα σου, το Γεωργίου με υπερένταση διώχνει. Έπιασε στον ύπνο, μπορούμε να πούμε, τον δερματοφύλακα της Λάρισας. Θανόπουλος. Και η βαλιά για τον Μπόγκ, μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Μπόγκ ξεφεύγει, έτοιμος για τη σέντρα. Την πραγματοποιεί, είναι ο Τσαλακός της κεφαλιά. Φοβερή ευκαιρία για τον Αθηναϊκό να ανοίξει το σκορ μετά τη συμπλήρωση του 8 λεπτού στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τσιρώνης στη σέντρα για το κεφάλι του Μπόγκ. Ο Βαντίκας παίρνει την κεφαλιά με υπερένταση ο Γεωργίου, διώχνει σε κόρνερ. 32 λεπτά στην επανάληψη, ένα φάουλ σε καλή θέση σχετικά για την ομάδα της Λάρισας. Με Τσιμπόνας, Νασιάκος και Ντασίλβα έχουν πάρει φόρα. Τελικά πλασαριστά ο Νασιάκος κάνει το σουτ. Πολύ ωραίο το σουτ του Νασιάκου. Κερδίζει ο Μήλος και βγαίνει τώρα στην αντεπίθεση η Λάρισα. Η παλιά για τον Στόικα. Είναι δίπλα τον Ντασίλβα, ξεμαρκάριστος. Ο Στόικα δεν έχει την μπάλα. Κάνει το σουτ ο Στόικα. Φοβερή απόκρουση του Δάφκου. Κρατάει το 0 στην άμυνα και γλιτώνει τον Αθηναϊκό από μια γκέλα εδώ στο γήπεδο του. 0-0 λοιπόν μετά από αυτό το πολύ όμορφο σουτ που έκανε ο Στόικα. Η σέντρα που γίνεται όμως γίνεται το λάθος ανάμεσα στον Τζιότζιο και τον Γεωργίου. Τελευταία στιγμή ο αμυντικός της Λάρισας διώχνει σε κόρνερ. Έτσι ο Αθηναϊκός με τη Λάρισα μοιράστηκαν τους βαθμούς και δεν μπόρεσαν ούτε ο Αθηναϊκός ούτε η Λάρισα να βγάλουν τέρμα. Μία συζήτηση πολύ γρήγορα με τον Χάρη Κοπιτσή και με τον Τιμούρ Κετσπάγια για το πώς κυλά το πρωτάθλημα μετά από τα αποτελέσματα της ένατης αγωνιστικής. Χάρη Κοπιτσή, πρώτα από σένα. Οι 12 βαθμοί από τον Παναθηναϊκό παραμένουν. Ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο κέρδισε με 3-0 τον Εθνικό. Οι 12 βαθμοί που έχει διαφορά ο Παναθηναϊκός από εμάς είναι πολύ. Το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Εμείς θα προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να βγαίνουμε νικητές. Θα περιμένουμε τα τυχόν στραβοπάτημα που θα έχει ο Παναθηναϊκός να το εκμεταλλευτούμε. Ο πρόεδρος σας εμέσως πλην σαφώς είπε στους δημοσιογράφους ότι τα πράγματα είναι ανοιχτά. Συμμερίζετε εσείς οι παίκτες την άποψή του Τιμούρ Κετσπάγια? Την αισιοδοξία του, θα έλεγα εγώ. Είναι πολύ δύσκολο. Το 10 βαθμούς είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά πρωτάθλημα έχει ακόμα πολύ μεγάλο δρόμο και εμείς προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ακόμα μάλιστα. Έχει πολλά παιχνίδια. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε από τώρα ότι χατήκαν τα όλα. Μάλιστα. Σύνδεση με Νίκαια τώρα, κυρίες και κύριοι. Σύνδεση με τον Γιώργο Νιφλή. Γιώργο, καλησπέρα στη Νίκαια. Καλησπέρα, Χάρη, από την Νίκαια. Εδώ δεν έχουμε καλεσμένους, δεν θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα.
Είχαμε δίπλα μας μέχρι πριν από κάνα 7 λεπτό τον κύριο Παθιακάκη και τον Ντέμι Νικολαίδη, οι οποίοι όμως έφυγαν λόγω κρύου μάλλον. Ο κύριος Σαλαμάνος δεν θέλησε να μας μιλήσει για τον ίδιο λόγο. Από τους ηττημένους δεν μπορούμε να ζητήσουμε πολλά πράγματα. Όλοι αρνήθηκαν ευγενικά να μας μιλήσουν. Αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς είναι ότι το παιχνίδι ήταν πολύ καλό στη διάρκεια του. Ο Απόλλωνας ξεκίνησε από την αρχή για την νίκη, την οποία κατάφερε να την πάρει με 3-0, με ένα πολύ αντε σκορ. Με δύο γκολ του Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος σίγουρα θα γίνει στόχος των περισσότερων ομάδων στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά έπαιξε καλά ο Νικολαίδης, Γιώργο. Έπαιξε καλά, όχι μόνο αυτή τη φορά. Πιστεύω ότι γενικά. Όχι, αυτή τη φορά πάει σε κοντράζ με την απόδοσή του στο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων. Ναι, ναι, έπαιξε καλά λοιπόν σε σχέση με αυτό το παιχνίδι. Και τα δύο τέρματα που πέτυχε ήταν πολύ ωραία. Να πούμε ότι σε όλο το παιχνίδι ήταν επικίνδυνος, αλλά τις περισσότερες φορές τα σκληρά μαρκαρίσματα του Καπαγερίδη δεν τον άφησαν να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Υπήρχαν πολύ σκληρά μαρκαρίσματα σε αυτόν τον αγώνα. Το παιχνίδι ήταν από σκληρό ως αντιαθλητικό στην μεγαλύτερη διάρκεια του, συντριπτικά στη μεγαλύτερη διάρκεια του, και τα περισσότερα μαρκαρίσματα τα είχαν οι παίκτες του Ιωνικού προς τους παίκτες του Απόλλωνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ υπήρχαν πολλές φασαρίες στις κερκίδες. Ο κόσμος, οι φίλοι του Ιωνικού φώναζαν εναντίον του Προέδρου, τον έβριζαν μάλιστα, τον κύριο Κανελάκη, ζητώντας μεταγραφές. Και αυτό που έγινε στο τέλος ήταν ότι ενώ ήθελαν να μιλήσουν οι υπεύθυνοι από τον Απόλλωνα, ο κύριος Παθιακάκης και ο Ντέμις ο Νικολαίδης, βλέποντας το κρύο εδώ να φουντώνει, βλέποντας την βροχή να αρχίσει να πέφτει και ακούγοντας και τους υπόλοιπους παίκτες που θέλανε να φύγουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έφυγαν από δίπλα μας, έτσι δεν μπορέσαμε να έχουμε κάποιο καλεσμένο σήμερα. Εντάξει, Γιώργο Μιφλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε να δούμε τι ακριβώς έγινε στην Νεάπολη, πόσο Απόλλωνα Αθηνών κέρδισε με 3-0 τον Ιωνικό. Ο Απόλλωνας λοιπόν είναι στην επίθεση. Πολύ καλή παλιά για τον Κόλα. Και τώρα έξω από την περιοχή ο Μπάρνιακ, μέσα στην περιοχή ο Νικολαίδης, στο πλασέ. Η μπάλα ήταν out τελικά, το πλασέ ήταν από το λαχανά. Λεοντιάδης στον Ουσταμπασίδη, το σουτ. Φανταστική επέμβαση από το Μίνου στην πολύ καλή ευκαιρία του Ιωνικού στο 12ο λεπτό. Φάουλ λοιπόν για τον Ιωνικό στο 21-22. Λεοντιάδης εκτελεί απευθείας, η μπάλα λίγο out από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Μίνου. Κόλα. Έκανε την παλιά, η μπάλα πέρασε, ο Νικολαίδης προσπάθησε να γυρίσει, ο Κουρκούνας απομάκρυνε. Ο Ζαμπαλίδης στον Κοβάσεβιτς, έγινε η κόντρα από τον Καρουσάκη. Ο Γρίμπιλας για τον Λεοντιάδη που τσίπησε την μπάλα και φεύγει μπροστά με αντίπαλο του κεφαλά. Λεοντιάδης μες στην περιοχή, πάτησε την μπάλα, τη γύρισε έξω στο Γρίμπιλα. Προσπαθεί αυτός να στο πάρει για να κάνει το σουτ, κερδίζει όμως το φάουλ. Και πάλι ο Λεοντιάδης με τον Ουσταμπασίδη. Στην εκπνοή του πρώτου μέρους, Λεοντιάδης και ο Σταμπασίδης πάνω στην μπάλα. Ο Λεοντιάδης απευθείας και πάλι όμως ο Μίνου είναι αυτός που κρατάει την εστία του ανέπαφη στο 46. Ο Ιωάννου τη μεγάλη παλιά για τον Νικολαίδη που έκανε το κοντρόλ, γυρίζει και στον Μπάρνιακ το σουτ κόντραρε. Νέο σουτ από τον Νικολαίδη, μπάλα out, καλή φάση για τον Απόλλωνα. Ο Μπάρνιακ ξεφεύγει από αριστερά για τον Απόλλωνα. Στο ένα εναντίον ενός πέφτει, ανατρέπεται. Από τον Χατζηνικολάου είναι η κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή, η οποία βέβαια αυτομάτως είναι η κόκκινη για τον Χατζηνικολάου. Η κεφαλιά πάσα του Μπάρνιακ για τον Νικολαίδη που ξεφεύγει από τον Καπαγερίδη, περνάει και τον Κουρκούνα και θα γράψει βέβαια το 0-1. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος πανηγυρίζει με τον γνωστό του τρόπο. Να λοιπόν που μία φάση είναι αρκετή για έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή να κάνει τη ζημιά. Ήταν η κεφαλιά πάσα του Μπάρνιακ. Ο Νικολαίδης ξέφυγε για μία και μοναδική φορά από τον προσωπικό του αντίπαλο του Καβαγερίδη. Πέρασε με χαρακτηριστικότατη ευκολία και τον Κουρκούνα και έγραψε το 0-1 εδώ στην Νίκαια. Λεοντιάδης. Δεν πέρασε από τον Αλέξη που έκοψε έξυπνα. Προσπαθεί να ξεφύγει από τον Μπαρμπολούτσι που βάζει την κόντρα, όμως ο Αλέξης ξέφυγε και κάνει και την παλιά που είναι πολύ καλή για τον Νικολαίδη. Τη διάβασε όμως ο Κουρκούνας, βγήκε και έδιωξε. Κοβάσεβιτς στον Αλέξη. Ο Αλέξης έχει χώρο, κάνει και το σουτ, την μπάλα out, καλή φάση για τον Απόλλωνα. Μπάρνιακ. Ο Κόλα, δεν υπάρχει offside αυτή τη φορά στον Νικολαίδη, που και πάλι ξεχύνεται μόνος του, έτοιμος για το δεύτερο προσωπικό του γκολ, το οποίο λέει όχι ο Κουρκούνας, αλλά το σημειώνει ο Κοβάσεβιτς. Εδώ λοιπόν το παιχνίδι τελειώνει στη νίκαια. Ο Απόλλωνας πετυχαίνει και το δεύτερο του τέρμα όταν ήταν η πολύ, πολύ καλή παλιά που έκανε ο Κόλα, ενώ χειροκροτούν εδώ οι φίλοι του Ιωνικού τον Απόλλωνα. Ήταν η πολύ καλή παλιά που έκανε ο Κόλα για τον Νικολαίδη που ξεχύθηκε μόνος του από αριστερά.
προσπάθησε να πετύχει το δεύτερο δικό του γκολ. Απέκρουσε ο Κουρκούνας, η μπάλα όμως έφτασε στον Κοβάσεβιτς, ο οποίος σημείωσε το 0-2 εδώ στην Νίκαια. 4 λεπτά απομένουν εδώ στην Νίκαια για να λήξει το παιχνίδι. Ιωνικός Νικέας, Απόλλων Αθηνών 2-0, ο Μπάρνιακ στο φάουλ πλασάριστα. Η μπάλα στο δοκάρι, ο Νικολαίδης στο δεύτερο προσωπικό του γκολ, το 0-3 για τον Απόλλωνα. Δεν ήθελε η μπάλα τον Μπάρνιακ, ήθελε όμως τον Νικολαίδη. Αυτό το άψογα εκτελεσμένο πλασαριστό φάουλ από τον Μπάρνιακ κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Κουρκούνα, στο έδαφος και στο κεφάλι του Νικολαίδη η μπάλα για το 0-3. 2 γκολ λοιπόν ο Νικολαίδης, 3 ο Απόλλωνας εδώ στην Νίκαια.